Πύρο, θέλω τόσα πράγματα να μου πεις για όλα αυτά που έζησες εσύ στον πόλεμο στη Μαριούπολη. Εμείς έτσι την πρώτη μέρα συναντηθήκαμε τηλεοπτικά παρέα. Έχεις καταγράψει τόσο ζωντανές εικόνες και τόσες ζεστές αγκαλιές, εγώ έτσι θα το πω. Mm. Και θέλω να μου ξεκινήσεις εσύ, αν σου έλεγα να ξεκινήσεις από την αρχή το δικό σου βιβλίο στη Μαριούπολη, σε αυτόν τον πόλεμο. Πώς θα το ξεκινούσες και με ποια εικόνα από το δικό σου μπαούλο. Κοίταξε, να σου πω κάτι, μια και με ρωτάς αυτό, θα το ξεκινούσαμε αυτό. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι, άνοιξε το μέσα <κοίτα> και γύρισε το προς την κάμερα, είναι το γράμμα ενός στρατιώτη στην αδερφή του που παντρευόταν. Αλήθεια. Εκεί μέσα λοιπόν τη έβαλε τα χρήματα μέσω κάποιου άλλου στρατιώτη, γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή. Τη είπε ότι είμαι στην πρώτη γραμμή για να σα προστατεύσω. Θα γυρίσω να ζήσετε ευτυχισμένοι. Και τη είχε βάλει τα χρήματα το γαμήλιο δώρο. Αυτό λοιπόν εγώ το πήρα από ένα ανθοπολείο στο Σαρτανά που βοβαρδίστηκε, που ήταν οι Έλληνε εκεί, από μία Ελληνίδα. Και το είχε κρατήσει αυτό. Θα το ξεκίναγα αυτό με την ελπίδα ότι αυτός ο στρατιώτης θα γυρίσει πίσω, θα δει την αδελφή του και θα συνεχίσει τη ζωή του. Θα ήθελα να το ξεκινήσω έτσι, αισιόδοξα. Γιατί κάτι, ξέρεις κύριο, κάτι. Αισιόδοξα το σκεφτόντουσαν και πριν σε πάω στη Μαριούπολη, αισιόδοξα το σκεφτόντουσαν και στο σπίτι μου. <χαι> η μητέρα μου γιατί είχε και πάρα πολύ άγχος. Λοιπόν, έφτιαχνε αυτές τις κουκλίτσε από ζυμάρι. Εντάξει, είναι σαρακοστή, ναι, έτσι. Ναι, έτσι ναι, σαρακοστή. Η οποία δεν έχει στόμα γιατί νηστεύει. Έτσι, τα χέρια είναι σταυρωμένα και έχει 7 πόδια που κόβουμε ένα πόδι κάθε 7 μέρε μέχρι να έρθει το Πάσχα. Το Άγιο Πάσχα. Οπότε καταλαβαίνετε θα το ξεκίναγα αισιόδοξα. Εγώ να ευχαριστήσω τη Μανούλα, πώ τη λένε. Ρούλα. Ρούλα μου, αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και να ξέρει ότι θα κόβω την κάθε εβδομάδα γιατί και εγώ κάνω προσπάθεια ανιστία όσο μπορούμε και όσο μα επιτρέπει αυτή η καθημερινότητα. Τώρα, εγώ να σου πω, Σπύρο μου, επειδή το πρωί στη σύσκεψη συζητούσαμε και με τη Μαρία Μανουσαρίδου, η ναι. οποία α, πήρε όλα τα πλάνα, όλη τη διαχείριση της δικής σου αλήθεια και μου έδειξε αυτό το χαρτόκουτο στο οποίο κοιμώσουν μέσα στο Δημαρχείο και το σε προξενείο. ζέστηναν τα βιβλία. Αυτό εδώ. Κοίτα, αυτό ξέρεις κάτι στην αρχή. Λέγαμε κι εμεί, πω, πω τι είναι αυτό που ζούμε. Γιατί κοιμόμασταν εκεί. Πέντε-έξι μέρε μέσα στο προξενείο κοιμόμασταν εκεί. Λοιπόν, και χρησιμοποιούσαμε τα βιβλία, τα ανοίγαμε προκειμένου με τα, με τα τάιρα που βλέπει δίπλα να τα δέσουμε στα πόδια μα και να ζεσταθούμε. Γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Σκέψου όμω ότι αυτό το κάναμε εμεί κάποιε μέρε. Σκέψου τώρα ότι υπάρχει κόσμο, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν γονεί που κοιμούνται για μέρε ολόκληρε κάτω, χωρί φαγητό, χωρί νερό, χωρί θέρμανση και με τι βόμβε να του χτυπάνε ανά πάσα στιγμή, χωρί να μπορούν να βγουν έξω και χωρί για την ώρα να έχουν ελπίδα να μια πολυκατοικία ας πούμε που είχε χτυπηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι χωρίς παράθυρα, χωρίς τζάμια, χωρίς το σπίτι τους θα πρέπει να μείνουν στα χαλάσματα γιατί δεν έχουν να πάνε πουθενά αλλού. Παντάσου ότι ακόμα κι αν ήθελε να φύγει, δεν υπήρχε βενζίνη να γεμίσει το αυτοκίνητό σου να φύγει. Και οι αποστάσει ήταν τεράστιε, ήταν 10-15 ώρε οδήγηση. Πού θα βρει βενζίνη να φύγει. Πάντω, Σπύρο, είδαμε το πρωί και στι εικόνε που εσύ Έχεις ναι. αποτυπώσει έτσι με φωτογραφικό υλικό. Ε, είδα αυτή τη φωτογραφία που ουσιαστικά φορτώνεται το αυτοκίνητο mm -hmm. για να φύγετε και είσαι μέσα, αυτό είναι το αυτοκίνητο ναι. που είχατε, εσύ θα μου το περιγράψεις, αλλά και εσύ ήσουν αμέσα στριμωγμένος στο αυτοκίνητο γιατί έπρεπε να χωρέσουν όλα σας τα υπάρχοντα. Βλέπεις εδώ. Είναι. Ε, εδώ, εδώ, εδώ. Οτιδήποτε. Ένα μαξιλάρι που έχει ο άλλο. Ένα μικρό στρωματάκι. Ε, Βαλίτσε. Αν δεν χωρούσαν στο άλλο αυτοκίνητο των συναδέλφων, το παίρναμε εμεί. Προκειμένου να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να οργανωθούμε όλοι μαζί. Γιατί δεν έχει χρόνο. Πιέζει ο χρόνο. Χτυπάνε οι σιρήνε. Πέφτουν οι βόμβε. Και ξέρει ότι ρισκάρει όταν είσαι έξω. Αυτό δηλαδή που είναι φο... και είναι φοβερό είναι ότι ξαφνικά κάνει ένα ρεπορτάζ και χτυπάνε σιρήνε. Και εσύ είσαι στον δρόμο και βλέπει ανθρώπου. Να μπαίνουν στη μέση του δρόμου με ανοιχτά χέρια και να προσπαθούν να σε σταματήσουν για να του πάρει το αυτοκίνητο και να του πα σε ένα καταφύγιο, να του πα σε ένα υπόστεγο, να μην δεχτούν μια ρουκέτα. Γιατί βλέπουμε πώ τελικά σκοτώθηκαν άνθρωποι στη μέση του δρόμου. Και εδώ χρειάζεσαι πάρα πολύ και τη βοήθεια του Θεού και mm. τη βοήθεια τη τύχη. Δεν γίνεται χωρί τύχη. Λέγαμε το πρωί με τον Δημήτρη στη σύσκεψη. Για αυτό το κομμάτι όπου εσύ έχεις καταγράψει όλη την καταστροφή του Δημαρχείου, Δημήτρη. Mm. Ναι, πράγματι. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Σπύρο ποια ήταν η στιγμή που φοβήθηκες περισσότερο σε όλη αυτή την κατάσταση. Εσύ, Γιατί το... και το μέρος που ήσασταν εκεί ε, και κοιμόσασταν μετά από, λίγο, μετά από λίγες ημέρε βομβαρδίστηκε. Ε, υπάρχει μια εικόνα, δεν ξέρω αν την έχουμε, για το Δημαρχείο που λε. Ναι, ναι, την έχουμε. Κοίτα, εμάς. εδώ είμαστε εδώ. 8 η ώρα το βράδυ. Έτσι είναι το Δημαρχείο στο Χάρκοβο. Εντάξει. Έχουμε κάνει το ζωντανό στη Μάρα Ζαχαρέα και έχουμε τελειώσει, έχουμε φύγει. Λίγες ώρες μετά, 8 η ώρα το πρωί, κοιτάξτε εδώ τώρα, 8 Σοπεδόνετε. η ώρα το πρωί. Αν είχαμε πρωινή εκπομπή θα ήμασταν εκεί. Δείτε τι γίνεται. Πέφτει μια ρουκέτα στο ίδιο σημείο. Είναι θέμα τύχη κάποια πράγματα. Και θέμα timing. Αλλά αυτό που με τρόμαξε πιο πολύ, γιατί εκεί πέρα ξέρεις ότι... Πρέπει να έχει και λίγο τύχη για να την γλιτώσει. Ναι. ή για να κινηθεί. Όταν κινείσαι με ένα αυτοκίνητο τη στιγμή που χτυπάνε σιρήνε, ξέρει ότι πέφτουν ρουκέτε. Ξέρει ότι μπορεί να είσαι εσύ στην πολυκατοικία που θα χτυπηθεί. Το γνωρίζει αυτό, κάνει το ρεπορτάζ σου. Αυτό που με τρόμαξε πολύ όμω ήταν η εικόνα πριν. Με Μετά... τα. Γιατί ξεπερνά το δικό σου εαυτό σε δεύτερη μοίρα. Μετά από λίγο, συνηθίζει και τι εκρήξει. Συνηθίζ... Και είναι άγριο αυτό που λέω, παιδιά. Αλλά συνηθίζει τι εκρήξει, συνηθίζει τι ειρήνε, συνηθίζει του τραυματισμένου, συνηθίζει τα συντρίμια. Αυτό που δεν συνηθίζει ποτέ είναι τα σκοτάδια, τρία πατώματα κάτω από τη γη, με τα παιδιά τυλιγμένα σε κουβέρτες και όταν ανοίγαμε το φρέζο της μηχανής αυτό το πλάνο oh. να βλέπεις κουβέρτες να κουνιούνται με μωρά μέσα τριών τεσσάρων χρονών να ανοίγουν τα μάτια τους και να βλέπεις 20-30 παιδιά μέσα σε μια κουβέρτα που πρέπει να μοιραστούν ένα λίτρο νερό. Αυτό είναι το σκληρό πρόσωπο του πολέμου, αυτή είναι όλη η ιστορία του πολέμου. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτή την κατάσταση, αν, το, αν, δεν έχουν νερό, θα πεθάνουν από δίψα. Δεν υπήρχε φαγητό. Είχαν κόψει τι εισόδου, δεν έμπαινε φαγητό, δεν έμπαινε τίποτα. Φαντάσου ότι μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό πρόβλημα υγεία. Πολύ μικρό. Και να χρειάζεσαι ένα απλό χάπι. Τυροειδή σου λέω, μα το έλεγε ένα γιατρό. Που χρειάζεσαι ένα πολύ μικρό χάπι να το παίρνει κάθε μέρα. Αν δεν υπήρχε το φαρμακείο να σου δώσει αυτό το χάπι, θα πέθαινε από αυτό το πολύ μικρό πρόβλημα υγεία. Άρα λοιπόν. Αποφάσισαν να μην μπουν μέσα γιατί ο κλεφτοπόλεμο θα κόστιζε πάρα πολύ και στον εισβολέα και να πνίξουν όλε τι πόλει με αυτόν τον τρόπο. Να του κόψουν το νερό, να τρομάξουν τα παιδιά. Ήταν συγκλονιστική μια εικόνα μια μαμά που βγαίνει έξω την ώρα που χτυπάνε σιρήνε με τη μικρή τη. Και τη λέω: Ξέρετε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Πρέπει να μπείτε μέσα. Και μου λέει: Δεν μπορεί άλλο η μικρή μέσα. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει άλλο. Κλαί συνεχώ. Άρα την έβγαλα στο δρόμο για να δει άλλε εικόνε. Αν χτυπηθούμε, χτυπηθήκαμε. Φαντά τώρα σε τι λογική σε εισαγωγικά, μπαίνει ένας γονιός για να βγει εσύ σε, σε βλέπω και είσαι συνεχώ δακρυσμένο. Τα μάτια σου είναι υγρά. Εγώ πραγματικά σε ακούω και δεν αντέχω. Δηλαδή, πονά, πονάει ο λαιμό μου. Ε, σκέψω οι άνθρωποι που το ζουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εσύ που το έζησε, οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα και που συνεχίζουν να το ζουν, ο προξενό μα. Όλα αυτά και είχε και μια συγκλονιστική στιγμή όπου ουσιαστικά φαίνεται ότι το τάγκ έρχεται κατά πάνω να σας. Την εικόνα Και με, Θέλω να δε... τη συζητήσουμε μαζί και να με να τη Τη ε, την κυρία που είναι και ψυχολόγο να μα πει τώρα. Την κυρία Γεράκη. Εκεί. Την κυρία Γεράκη, κοιτάξτε εδώ τώρα. Είμαστε. Είναι το αυτοκίνητο μπροστά από εδώ. Μπροστά από αυτά μάξι. Είναι το τάγκ αριστερά. Και το κανόνι του είναι στραμμένο μπροστά μα. Υπάρχουν πάνω από 50 στρατιώτε, του βλέπετε, που έχουν πέσει κάτω και σε σημαδεύουν με τα όπλα. Δείτε εδώ. Και είσαι δίπλα. Και λε τώρα με σημαδεύει ένα κανόνι. Εάν κάποιο χάσει την ψυχραιμία του από το κομβόι και φωνάξει ή τι κάνετε και βγει έξω, θα ανοίξουν πυρ όλοι σε όλου. Οπότε είναι τόσο λεπτή η γραμμή και εκεί πέρα καταλαβαίνει τι γίνεται. Στο μεταξύ, εγώ σου λέω και το άλλο. Εσεί είσαστε δημοσιογράφοι, πήγατε εκεί να καλύψετε τα γεγονότα. Πίσω μα ακριβώ υπήρχαν 15 αυτοκίνητα με γυναίκε και παιδιά. Υπήρχαν 15 αυτοκίνητα. Και εκεί έπρεπε να σκεφτεί ότι πρώτον πρέπει να είμαι πολύ ψύχρεμο, Δεύτερον, να παρακαλέσει το Θεό να είναι όλοι ψύχρεμοι, γιατί αν ένα παιδάκι έχανε την ψυχραιμία του, δεν ξέρει τι θα συνέβαινε. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρετε τι ήταν. Όταν περάσαμε από εκεί, από το συγκεκριμένο κομβόι, είναι τρομερό να βλέπει τη, τη Χωάνη από το κανόνι να σε κοιτάει, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό. Και δεν ξέρω πώ για φαντάσου, ένα παιδί να το, το δει αυτό το πράγμα. Oh. Όταν βγήκαμε έξω και ήταν παιδάκια, μετά από μισή ώρα που βγήκαμε και περάσαμε από τον μπλόκο, ήταν ένα μικρούλης και αρτούσε ένα αρκουδάκι στο χέρι του. Για να τον πειράξω εγώ και να τον συνεφέρω λίγο, πήγα να του πάρω το αρκουδάκι. Νόμιζε ότι το κρατούσε τα ανάλια. Το χέρι του ήταν τόσο σφιχτά πάνω στο αρκουδάκι από το φόβο, που ουσιαστικά είχε τρυπήσει το, το παιχνίδι του. Oh. Από το φόβο. Γιατί σου λέει, γιατί μα σημαδεύουν, Τι γίνεται, θα μα σκοτώσουν. Ε? είσαι σε ένα απόσπασμα μπροστά. Και δεν λέω αν είναι Ρώσοι ή Ουκρανοί. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι είναι πόλεμο. Με ενδιαφέρει ότι υπάρχει ένα εισβολέα που είναι Ρώσο, ξεκάθαρα. Και με, υπα... ενδιαφέρει ότι υπάρχει κάποιο που αμήνεται που είναι Ουκρανό. Αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, υπάρχουν μια ομάδα παιδιών που ήταν μαζί μα που το είδαμε αυτό. Ή οι μητέρε του που παρακαλούσαν το Θεό μην γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή και χάσουν τα παιδιά του στο πίσω κάθισμα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τρομερό μαραθώνιο που το ζει ο Ανδρουλάκη τώρα, ο πρόξενο. Φεύγει από μια πόλη. Σα έχουμε και φωτογραφία. Mm. Εγώ σε παρακολουθούσα, σου έστελνα και μηνύματα, mm. ε, Σπύρο μου. Να, Ένιωθα δηλαδή ότι. Ε, Θέλετε ε, να σα πω τι γίνεται. Να, θα να να, να, να μην έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούσατε καν να φύγετε από εκεί. Και ε... βλέπετε τι έγινε με τον πρόξενο. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη, για να, τώρα που μπορούμε να τα πούμε και που ο Μανώλη είναι και αυτό πιο ασφαλή και θα καταφέρει να έρθει στην Ευρώπη, θέλω να σα πω τι λέγαμε σε, αυτές τις σε αυτή τη σύσκεψη. Έγινε αυτή η σύσκεψη και άλλη μία. Σε αυτή τη σύσκεψη, λοιπόν, καθίσαμε όλοι οι συνάδελφοι κάτω. Και μιλήσαμε πάρα πολύ ανοιχτά. Και είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από τη Μαριούπολη που βομβαρδίζεται. Ένα. Εάν μείνουμε εδώ, θα τελειώσουμε από νερό και από τρόφιμα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε τη μοίρα μα. Αν φτάσουν μέσα, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η στάση του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγούμε. Να κάνει μία έξοδο που θεωρήσαμε ότι και δικαιολογημένα και σωστά δεν ήταν η έξοδο του Μεσολογείου. Ήταν μία έξοδο. Λοιπόν, όταν βγαίνει, λοιπόν, πρέπει να περάσει πρώτα από τον πρώτο μπλόκο που είναι των κρανών, οι οποίοι μπορεί να σου πούνε ότι με εγκαταλείπει. Οι Ουκρανοί φυσιολογικό ήταν να μην θέλουν να φύγουν τα γυναικόπαιδα, γιατί αν φύγουν τα γυναικόπαιδα και οι άμαχοι, τότε οι άλλοι θα μπορούσαν να τι βομβαρδίσουν άνετα. Άρα θα θέλανε να σε κρατήσουν μέσα και μετά να περάσει από μια τεράστια δύναμη πυρό των Ρώσων. Τεράστια. Σου μιλάω για τρει-τέσσερι σουλαμού μαζί, μιλάμε και να σου δώσω απλά για 200 οχήματα μαζί δεξιά-αριστερά, και να περάσει ανάμεσά του και αυτοί οι στρατιώτε να μην αντιδράσουν ή να μην υπάρξει κάτι που θα χαλάσει όλη αυτή την ιστορία. Οπότε τι είπαμε, ότι θα φτάσουμε. Αν δούμε ότι χαλάει το πράγμα, γυρνάμε. Αν δούμε ότι χαλάει πολύ το πράγμα. Τι. Τι. Δεν είπε κανεί, σκοτωνόμαστε. Αν δούμε ότι χαλάει πολύ το πράγμα, θα δούμε, είπαμε. Αλλά ξέραμε όλοι τι μπορεί να γίνει σε μια τέτοια έξοδο. Και είναι προ τιμήν των συναδέλφων και ήταν η μεγάλη μου χαρά που ήμουν μαζί του. Γιατί. Να δείξουμε και τον οπερατέρ σου που ήταν μαζί. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Χρυστοβασίλη. Έτσι να τον Και πούμε όλοι οι γιατί... άλλοι συνάδελφοι, γιατί εδώ δείξανε και οι συνάδελφοι σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ πώ ε, συμπεριφερόμαστε. Είπαμε όλοι ότι κοιτάξτε να δείτε, στο κομβόι μπροστά θα είναι το αμάξι του πρέσβη και οι δημοσιογράφοι. Ό,τι γίνει θα γίνει στου μπροστά. Η πίσω θα είναι τα παιδιά και οι γυναίκε και οι οικογένειε. Και αυτό ήταν μια συμφωνία. Όπω ήταν μια συμφωνία και ήταν δύσκολο, παιδιά, γιατί όταν είσαι πολλέ μέρε άϊπνο, χωρί φαγητό και όλα αυτά, δεν κάνει πίσω. Όπω ήταν μια συμφωνία ότι όπου και αν σταματάμε, εάν δεν βρίσκουν τα παιδιά και οι μαμάδε φαγητό και ύπνο και δωμάτιο, δεν θα μπαίνει κανένα από εμά μέσα. Ξεκάθαρο. Ακόμα και αν διαφωνήσανε κάποιοι, ήταν ξεκάθαρο. Και είπαμε ότι αυτό θα το τηρήσουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν σκέφτηκε τα παιδιά σου. Κοίτα δηλαδή, αλήθεια τώρα σου λέω, εγώ δεν είμαι τελικά δυνατή. Δεν... Αυτή την αποστολή που έκανε εσύ. Που ναι, εμένα όταν ξεκίνησε mm. δεν ήξερε. Όχι. Και όλο θα... αυτό. Αυτό δεν το ήξερε και ο ουκρανικός, Ουκρανικό λαό. Ε. Και αυτό είναι το φοβερό. Γιατί όταν κάναμε στην αρχή τι δύο πρώτε μέρε το ρεπορτάζ, λέγανε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει πόλεμο. Τι είναι αυτά που λέτε. Ξαφνικά του βομβαρδίζουν το δελτίο. Εγώ κυμάμαι και, και το πρωί. Και ξύπ... yeah. με... Ξυπνάω ξημερώματα και με Βλέπεις... ξύπνησε έκτακτο δελτίο. Και το λέω. Βομβαρδιστικά. Αυτό κόστησε πάρα πολύ και στου Ουκρανού. Γιατί σου λέει τα αδέρφια μα οι Ρώσοι δεν μα τυπήσουν. Ε. Είμαστε ίδιοι. Μου λέγε μια κυρία, μια γιαγιά, ότι ήταν στο, σε ένα χωριό στα σύνορα. Μου λέει πώ να έρθει, να έρθει ο Ρώσο εδώ, έλα μέσα μου. Λέει. τα μου, λέει το εικονοστάσι, ο άντρα μου ήταν ο Παναγία, ο Χριστό και ο άντρα τη. Ο άντρα τη νεκρό, ο άνθρωπο, αξιωματικό του ρωσικού στρατού. Παθμοφόρο, και εδώ μου λέει θα μπει ο στρατιώτη, μου λέει να χτυπήσει το σπίτι του στρατηγού του. Δεν γίνονται αυτά, αγόρι μου που λέει που λέει. κρέμισαν το σπίτι μετά. Μπήκαν στο χωριό. Δεν το πίστευαν αυτό. Ωραία, εσύ τα δικά σου παιδιά που τα που πίσω πω. και στο χαρτόκουτο, ε, στο δημαρχείο μέσα, στο στον πρέσβη μέσα, όλε εκείνε τι στιγμέ τη αγωνία, πώ τι διαχειριζόσουν. Θα σου πω. Ε, πρώτον, δεν το σκέφτεσαι έτσι. Δεν το σκέφτεσαι. Δεν μπορεί να σκεφτεί έτσι. Γιατί αν σκεφτεί έτσι, θα αρχίσει. Συμφωνεί και η κυρία Γεράκη. Δεν θα τα βγάλει πέρα. Δεν θα σκέφτεσαι καθόλου. Δεύτερον. Ε, στους, στα παιδιά είχα πει ότι, κοιτάξτε, μου είπα ο Σωτήρη, ο μικρό που είναι και πιο μικρό, 7 χρονών, μου λέει γιατί πα τώρα εσύ Δεν του είχα πει καταρχά ότι πηγαίνω, του το είπα μετά όταν μιλήσαμε και είχα φτάσει και αυτά για να πούνε ότι εντάξει. Του είπα ότι, κοίταξε να δει, και αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που θέλουν και αυτά να πούνε κάτι και που πρέπει να είναι κάποιοι εκεί για να τα προστατεύσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Να πούνε κάποιε αλήθειε για να σταματήσουν για να τι βομβαρδίζουν. Και μου λέει πρέπει να πα εσύ, ναι, του λέω πρέπει να πάω εγώ. Εντάξει, μου λέει, είναι έτσι, εντάξει. Μόλι πέρασαν 10 μέρε όμω και μιλάει σε στο τηλέφωνο, μου λέει μεγάλε πόσα παιδάκια είναι εκεί πέρα που πρέπει να μιλά για όλα αυτά. Δεν πρέπει να έρθει σε κάποια στιγμή πίσω. Εντάξει, ξέρει, προσπαθούσα να το διασκεδάσω. Η Ειρήνη, που είναι πιο μεγάλη, 10 χρονών, έπαιζε ας πούμε, στο κομπιούτερ τη και κάποια στιγμή τη βλέπαμε που γκούγκλαρε Μαριούπολη πόλεμο για να δει τι γίνεται. Και προσπαθούσε. Βέβαια εδώ ήταν πολύ μεγάλη. Εντάξει, ήταν φοβερό αυτό. Πώ να κρυφτεί από τα παιδιά, άλλωστε. Εντάξει, ήταν όμω μεγάλη προσπάθεια και η δύναμη τη συζύγου μου, τη Τίνα, η οποία. Ε... Γιατί ήταν ψύχρεμη. Ήταν ψύχρεμη μπροστά στα παιδιά, πάρα, Α. Πολύ. πάρα πολύ. Μπροστά στα παιδιά και τα προστάτευσε τρομερά. Χωρί να δική μου επιτυχία. Γιατί θέλω βουλίκια... να το πω. Παρακολουθάω κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαραίρα. Περίμενα πώ και πώ. Ε, το ζωντανό σου για να δω τη δική σου αλήθεια και μέσα από τα δικά σου μάτια καταλάβαινα πραγματικά τι γίνεται. Έχεις... Έχει μια διαφορετική μετάδοση τη αλήθεια. Πήρα το έχω ξαναπεί, δεν το λέω τώρα. Θα σου πω τι γίνει, αλλά πέρα. θέλω να σου το πω εντύπω και μπροστά στο θέλω κοινό. Να σου πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που μιλά, τα μάτια σου είναι υγρά. Καταλαβαίνω την αλήθεια σου και αυτά που μπορεί να πει και αυτά που Θέλεις δεν μπορεί να πει. Θέλω να, να πω πεις. κάτι γιατί είσαι μητέρα. Να. Να σου πω ποια είναι η αλήθεια του πολέμου. Λοιπόν, η αλήθεια του πολέμου ήταν μια μητέρα στο Χάρκοβο εκεί, που ήρθε και μου είπε, την βγήκε από την εκκλησία και τη λέω: Προσεύχεστε. Μου λέει, Προσεύχομαι. Έχω δύο παιδιά. Ο ένα είναι στο ρωσικό στρατό και ο άλλο είναι στον ουκρανικό στρατό. Oh, oh. Για ποιον να προσευχηθώ, ποιον να βοηθήσει η Παναγία, σε ρωτάω, μου λέει. Και το άλλο το φοβερό που λε, Δεν υπάρχει καμία λογική σε όλο αυτό το πράγμα. Και θα σου πω και, και, τι, ποιο είναι το συμπέρασμα σε όλο αυτό. Να α πούμε, κοίτα εδώ πέρα, τώρα που κατεβάζουμε, οι άνθρωποι μπορούσαν να κατεβάσουν τι βαλίτσε του, αλλά από το φόβο και τον τρόμο δεν μπορούσαν να σηκώσουν ούτε τρία κιλά βάρο. Και μα του κατεβάζαμε εμεί τι βαλίτσε για να βγουν έξω από τα γκρεμισμένα. Είναι δύο φοιτητέ. Είναι δύο πολύ καλοί φίλοι. Αυτό, παιδιά, θα μπορούσε να ήταν ένα βιβλίο. Είναι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είναι από 15 χρονών μαζί, 16, μόλι έχουν τελειώσει το σχολείο, ένα είναι ο κρονό ο είναι ο Ρώσος. Μπαίνουν μαζί στο πανεπιστήμιο, στα 18 του. Και σπουδάζουν μαζί, μένουν στο ίδιο διαμερισματάκι, μοιράζονται μαζί τα χρήματα, τα λίγα που έχουν τα πάντα. Κάνουν μεταπτυχιακό, είναι 28 χρονών. Και βρίσκω τον Ουκρανό, εγώ στο Χάρκοβο. Στο Χάρκοβο έχει μείνει, δεν τίποτα. έχει μείνει τίποτα. Λοιπόν, και μου λέει, έφυγε, μου λέει ο φίλο μου, και είναι στη Ρωσία στο Ρωσικό στρατό. Και εγώ μου λέει, αύριο μεθαύριο θα πάω στον Ουκρανικό στρατό. Έχουμε πει, μου λέει, μιλήσαμε στο Skype για τι σχολέ μα, για το πανεπιστήμιο, τι θα κάνουμε όταν γυρίσουμε. Έχουμε πει, μου λέει, αν βρεθούμε στο μέτωπο και είμαστε κοντά να φωνάζει ο ένας τον άλλο το βαθμό που πήρε στο μεταπτυχιακό. Για να καταλάβουμε ποιος είναι. Κατάλαβε τι σημαίνει, ποια είναι αυτή η ιστορία τώρα. Συγκλονιστική εικόνα. Και σε όλο αυτό, παιδιά, θέλω να σου πω ότι δεν έχει καμία σημασία πώ πέρασαν οι δημοσιογράφοι, δεν έχει καμία σημασία αν περάσαμε εμεί τα μπλόκα. Έχει σημασία το μέλλον αυτή τη χώρα που είναι αυτά τα παιδιά. Ότι πέρασαν από πολύ χειρότερα σημεία που περάσαμε εμεί. Ότι έχουν μείνει πολύ περισσότερε μέρε χωρί νερό και δεν είναι ίχνο μετριοπάθεια, δεν έχω σε αυτό που σου λέω, και μετριοφροσύνη. Είναι πραγματικά για φαντάσιο ένα λαό αυτό. Τελείω ο πόλεμο πάμε λοιπόν σε μια γκρεμισμένη χώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουν, τι θα δουλέψουν. Αυτά τα παιδιά δεν πάνε σχολείο. Αυτά τα παιδιά θα χρειαστούν μια τρομερή ψυχολογική υποστήριξη. Θέλω να σου πω κάτι. το Σάββατο, όταν ήρθα την επόμενη μέρα, yeah. πήγα να πάρω μια. Το έλεγα στα παιδιά. Πήγα να πάρω τη ρόπιτα μου, στα μικρά μου. Ο μικρό ήταν όρθιο. Όταν έβαλα λοιπόν. Γιατί έκανε κρύο. Όταν έβαλα το χοντρό το μπουφάν, με έπιασε από το μπουφάν και μου είπε: Δεν πιστεύω να πηγαίνει πάλι στην Ουκρανία. Γιατί είδε το χοντρό μπουφάν. Που του έλειψε 20 μέρε. Για φανταστείτε αυτά τα παιδιά που έχουν ζήσει όλο αυτό. Θέλω ένα σχόλιο από την κυρία Αγεράκη πριν σε αποχαιρετήσω, mm -hmm. και μετά θέλω να μου πει ποιο θα ήταν ο τίτλο του βιβλίου που θα έγραφε. Επειδή είσαι πολύ καλό, αλλά σε προετοιμάζω mm -hmm. πιο. Ξέρετε, είναι σοκαριστικό και τραγικό να τα ακούμε αυτά. Mm -hmm. Εν 2022, πραγματικά είναι τόσο πολλαπλές οι κρίσει που βιώνει όλη η ανθρωπότητα, αν σκεφτούμε στο σύνολο την πανδημική σκιά που ακόμα δεν την έχουμε ξεπεράσει. Πολεμι... Πολεμική. Πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα, που λέμε εμείς ψυχολόγοι, δηλαδή, ε, την ικανότητα να μπορούμε αυτόν κάπως να το επεξεργαστούμε και μέσα από όλη την τραγικότητα, μετά το PTSD, που είναι το μετατραυματικό στρες, σε ένα μεγάλο μέρος ενός πληθυσμού να καλλιεργήσουμε το PTSS, δηλαδή, την μετατραυματική ανάπτυξη. Mm. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και είναι πάρα πολλά τα μέτρα. Σε ένα λαό και ειδικά στη Μαριούπολη που τον έχει γευτεί τον πόλεμο στο πετσί του κανονικά. Α, το Εδώ. Κιέβο και το Χάρκοβο. Φαντάζομαι το Χάρκοβο θα μπορούσε να ζήσει μια ολόκληρη Ελλάδα. Ήταν τόσο δυνατή βιομηχανική περιοχή. Και ρωσόφωνη, ε. Αυτό είναι φοβερό. Είναι ρωσόφωνη. Και μετά λε, αυτό ο κόσμο είναι οργισμένο με τον Πούτιν ή με τον Ζελένσκι. Δεν είναι οργισμένο με κανένα. Είναι, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μόνο ειρήνη. Υποτάλλον. Με τις ώρες μπορούμε να μιλάμε. Φύγανε 20 λεπτά και ούτε που τα καταλάβαμε, Σπύρο. Αλλά θέλω να σε αποχαιρετήσω, σκεφτόμενη, επειδή ξέρω και το συνέστημά σου και το πώς αντιλαμβάνεσαι και τι στίγμα αφήνεις με τη γραφή σου. Ποιος θα ήταν ο τίτλος του βιβλίου? Πνιγμός. Πνιγμός, ε. Ναι, γιατί τους πνίξανε, τους κλείσανε. Του κλείσανε τη μύτη και το στόμα, δεν του δώσανε νερό, δεν του δώσανε φαΐ, του κόψαν τον αέρα, του κόψαν τι εισόδου, άρα θα πεθάνει εκεί μόνο. Ήταν μια αιχμαλωσία, ήταν ένα πνιγμός. Αυτό ήταν. Και α δώσω και μια τελευταία εικόνα. Γυρνώντα το αεροπλάνο, βρίσκω τέσσερι κοπέλε που καθόμασταν δίπλα, μια χαρά σαν τα κρύα τα νερά, με, τα, με τις καλές τους τσάντες, με τα ωραία τους παπούτσια. Λέω, κορίτσια, τι κάνετε και αυτά πιάσαμε κουβέντα μου, λέει, είμαστε από την Ουκρανία, πρόσφυγες είμαστε. Αυτά σώσαμε, μου λέει, και τα πτυχία μας. Μην νομίζεις, είμαστε, οι, μπαμπάς, οι μπαμπάτες μας ήταν επιχειρηματίες, τελειώσαν οι επιχειρήσεις, δεν έχουμε τίποτα, πάμε σε ένα καταβλισμό στις αίρες. Μην μας βλέπεις έτσι, μου λέει, είναι ότι σώσαμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Δηλαδή είναι, παιδιά, αυτό ήταν από Τετάρτη σε Πέμπτη. η εκεί σου δείχνει ότι ο πλούτο τη ψυχή είναι αυτό που μένει. Από Τετάρτη σε Πέμπτη, παιδιά. Την Τετάρτη ήταν μια χαρά, την Πέμπτη τα χάσαν όλα. Ναι, ε, αλλά έχει ένα μήνυμα ζωή. Αυτό ήταν, η προηγούμενη φωτογραφία ήταν από ένα παιδικό δωμάτιο, ό,τι έμεινε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Σπύρο μου, πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως.